καλησπέρα στους απανταχού X-Players και στις απανταχές. Θα ήθελα να πω άμα υπήρχε, αλλά δεν μπορεί. Μην το πεις καλύτερα, άστο. Όχι, άστο, μην το λες. Ναι. Και με τις κρυάδες σου αυτές, νομίζω ότι όλες οι φίλες που παρακολουθούν την εκπομπή θα αλλάξουν μάλλον κανάλι. Ή όχι. Καλώς ήρθατε στο X-Play, μια εκπομπή που θα ασχοληθεί με τις νέες τεχνολογίες, με τα νέα video games όπως άλλωστε ξέρετε. Και επίσης το ιντρικαδόρικο της υπόθεσης είναι ότι ως τώρα ρε παιδί μου ξέρουμε ότι οι άντρες έχουν ένα ενδιαφέρον για τα video το games. Το έχουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά να δούμε λίγο και τα κορίτσια τι κάνουν, ας πούμε, τα ενδιαφέρει τα κορίτσια, οι νέες τεχνολογίες ή τα video games. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καλέσει την Ειρήνη τη Δούκα για να μας πει την άποψή της και να μας μιλήσει τέλος πάντων λίγο για τη σχέση της με την τεχνολογία και τα video games. Λοιπόν, στη συνέχεια Ειρήνη Δούκα, προς το παρόν εμείς, Γιώργο, να θυμίσουμε στους φίλους, μπαίνετε Facebook, γρήγορα, X-Player TV, κάνετε like και εκεί συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, μας λέτε τη γνώμη σας, την άποψή σας και τι θέλετε να δείτε στην εκπομπή. X-Player TV, μην ξεχνιέστε. Θες να δούμε νέες κυκλοφορίες. Ναι, αλλά γιατί γρήγορα. Μπορεί ο άλλος να θέλει να μπει με το. Να αραχτώ, ας πούμε, στο Facebook, να αράξει και να βλέπει. Αράχτη στο Facebook. Μπράβο. Καραχτή. Ναι. Πάμε να δούμε. Χωρίς διασύνη, χωρίς άγχος. Δεν θέλουμε άγχος. Δεν θέλουμε άγχος. Τι βλέπουμε τώρα. Νέες κυκλοφορίες. 007 Legends. Ο James Bond επιστρέφει. Marvel Avengers, Battle for Earth. Rise of the Guardians. Uncharted Fight for Fortune για το PlayStation Vita. Και το Far Cry 3. Ωραία τα νέα παιχνίδια, αλλά εμένα στο σχολείο μου έλεγαν ότι αν δεν ξέρω ιστορία, δεν ξέρω τι θα γίνει και στο μέλλον. Γιατί ως γνωστόν, η ιστορία επαναλαμβάνει. Άρα κάτι ξέρεις από ιστορία. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ για τη γνώση σου, αλλά ξέρεις ποια είναι η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία της ημέρας, ας πούμε, σήμερα. Για πες. Για να παίξω και λίγο με τις λέξεις. Παίξε. Η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία λοιπόν της ημέρας σήμερα είναι μια αναδρομή που έχουμε ετοιμάσει των κονσολών από video games από το 1970 μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλεις να τη δούμε, σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Θα με ενδιαφέρει και στα επόμενα επεισόδια θα τη δούμε όλη σήμερα ασφαλώς. Σήμερα θα δούμε 70 με 80, 1970 δηλαδή με 1980. Είναι μια δεκαετία. Ναι, είναι 10 χρόνια έτσι και σε κάθε επεισόδιο αγαπητοί φίλοι θα βλέπουμε και θα χτίζουμε σιγά σιγά την ιστορία των κονσολών από το 1970 μέχρι και σήμερα. Πάμε. Πάμε. Πρώτη στάση 1980. Οι πρώτες προσπάθειες στο να δημιουργηθεί ψυχαγωγία μέσα από τα κυκλώματα και τεχνολογικά επιτεύγματα της κάθε εποχής ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1950. Ωστόσο, η πραγματική έναρξη των video games στη μορφή που τα γνωρίζουμε σήμερα έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Τότε κυκλοφόρησε το Computer Space, το πρώτο επίσημο εμπορικού σκοπού video game που διατέθηκε στα arcades και είχε τη γνωστή μορφή της καμπίνας η οποία χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Την επιτυχία του Computer Space θέλησαν να εκμεταλλευτούν εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη οικιακή κονσόλα, το Magnavox Odyssey, η οποία σημείωσε αρκετά καλές πωλήσεις. Λίγα χρόνια μετά, και συγκεκριμένα το 1977, στο παιχνίδι μπήκε ένας πολύ μεγάλος παίχτης, η Atari, φέρνοντας μια νέα πνοή σε μια αγορά με έντονα σημάδια κορεσμού. Φέρνοντας στα σπίτια των καταναλωτών παιχνίδια όπως τα Pac-Man, Space Invaders και άλλα, η Atari καθιερώθηκε ως η μεγαλύτερη εταιρεία video games στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Αλλά όλα αυτά μέχρι το 1983, όπου μια πτωτική πορεία σε πωλήσεις και η κακή ποιότητα software έφεραν το μεγάλο crack της βιομηχανίας. Την κατάσταση διέσωσε ένα χρόνο μετά η Nintendo, η οποία είχε μέχρι τότε εμπειρία στον χώρο μέσα από τα arcades και την κυκλοφορία της κονσόλας Famicom στην Ιαπωνία.
αλλάζοντας το όνομα του Famicom σε Nintendo Entertainment System ή αλλιώς NES, η ιαπωνική εταιρεία κατάκτησε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα την αγορά της Αμερικής και έγινε πρώτη σε όλο τον κόσμο. Σύντομα ακολούθησε η Sega με το Master System, ενώ παράλληλα είχαμε υπολογιστές όπως η Commodore 64, Commodore Amiga και Amstrad 6128 που προσέφεραν κορυφαία video games. Έτσι οδηγηθήκαμε μέχρι τις αρχές του 1990. Περισσότερη ιστορία των κονσολών στα επόμενα επεισόδια του X-Play. Κωνσταντίνε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις υπόψη σου ποιο είναι το πιο πολύ συζητημένο αυτή τη στιγμή παιχνίδι στην Ελλάδα? Για να δώσει ένα στα video games, έτσι. Ένα χέρι βοηθείας, για να πάμε. Είναι το LOL. LOL. Ναι. Laugh out loudly. Ναι. Εγώ ήξερα την έκφραση αυτή, αλλά δεν ήξερα ότι αυτό έχει γίνει παιχνίδι. Ναι, όντως έγινε παιχνίδι, αλλά φυσικά με όνομα League of Legends είναι πολύ συζητημένο, όπως... Α, δεν είναι Laugh out loudly. Όχι, είναι League of Legends, είναι η λεγιώνα των καλύτερων περιρροών. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το League of Legends? Όντως έχει φοβερή πέραση στην Ελλάδα, Γιώργο και αγαπητοί φίλοι, και το καλοκαίρι έγινε ένα τουρνουά όπου οι διοργανωτές έκλεισαν τις πόρτες και έμεινα απ' έξω ο κόσμος. Είχε τόση ζήτηση λοιπόν που τους κλείσανε απ' έξω. Απάνθρωπο, έτσι. Όχι, αυτό δεν είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ναι. Δηλαδή να θέλεις να παίξεις το παιχνίδι, να τρέμουν τα χέρια σου, να έχουν βγάλει φωτιές και εσύ να κάθεσαι απ' έξω. Ακριβώς. Και να ουρλιάζεις έτσι και να είσαι έτοιμος να σπάσεις τις πόρτες. Φωνάζοντας και ουρλιάζοντας. Ακριβώς αυτό έγινε. Τέλος πάντων, εμείς σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μίνι αφιέρωμα, αγαπητοί φίλοι, στο League of Legends με τον Γιώργο. Να γνωρίσουν ακόμη περισσότεροι φίλοι τι είναι αυτό το διαδικτυακό παιχνίδι, πώς παίζεται, ποιοι είναι οι κανόνες του και μη φιντάρετε, έτσι. Μη φιντάρετε. Φιντάρετε. Να φιντάρετε. Τι σημαίνει φιντάρετε? Είναι ορολογία του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε. Τι θα πει φιντάρετε? Πάμε να δούμε στο βίντεο. Πάμε να δούμε. Το League of Legends ή αλλιώς LOL δημιουργήθηκε από τη Riot Games βασιζόμενο στο πασίγνωστο και εξαιρετικά επιτυχημένο Defense of the Ancients, Dota, του Warcraft 3. Πρόκειται για ένα παιχνίδι online μαχών σε αρένες, όπου δύο ομάδες, 6 ή 10 παιχτών, ή αλλιώς summoners, στείνονται σε ειδικά σχεδιασμένους χάρτες που εδώ ονομάζονται Fields of Justice, με απότερο σκοπό την εξόδωση των πολεμιστών του αντιπάλου και την απόλυτη κυριαρχία σε κάθε χάρτη. Ο κάθε παίκτης διαλέγει τον πρωταθλητή ή αλλιώς μαχητή του και ξεκινά την μάχη εναντίον των αντιπάλων του χρησιμοποιώντας όπλα και κυρίως μαγεία και εξόρια. Μια ιδιαιτερότητα του LOL είναι το ομαδικό του πνεύμα, αφού στηρίζει έντονα τη συνεργασία των 3 ή 5 παικτών που απαρτίζουν την εκάστοτε ομάδα, ενώ το ύφος του παιχνιδιού δανείζεται στοιχεία από τις κατηγορίες ρόλων και στρατηγικής, προσφέρει περισσότερους από 100 πρωταθλητές για να διαλέξει ο παίκτης και ξεχωρίζει από πολλά άλλα παιχνίδια υπολογιστών, αφού κάθε μάχη είναι διαφορετική από την προηγούμενη, δίνοντας έτσι μία φρεσκάδα κάθε φορά που ασχολείται κάποιος μαζί του. Παρότι μιλάμε για έναν διαδικτυακό τίτλο, το στοιχείο της στρατηγικής είναι πολύ έντονο. Αν ξεχυθείτε στη μάχη απερίσκεπτα, θα αφήσετε εκτεθειμένους και τους φίλους σας, αλλά παράλληλα βάζετε σε κίνδυνο ολόκληρο το game. Το League of Legends κυκλοφόρησε το 2009, είναι ένα free-to-play παιχνίδι, δηλαδή διατίθεται δωρεάν και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Μεγάλα πρωταθλήματα, γνωστά και ως e-sports, συχνά διοργανώνονται βασισμένα σε αυτό, ενώ μετά την αγάπη που του έδειξε το ελληνικό κοινό, η Riot Games λάνσαρε το καλοκαίρι του 2012 την πλήρως εξελληνισμένη έκδοση. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα μία ενότητα Ultrabook. Όπως στα προηγούμενα επεισόδια σας έδειξα φορτούς υπολογιστές Ultrabook, έτσι και σήμερα θα δούμε ένα νέο μοντέλο. Σε προηγούμενο επεισόδιο σας είχα δείξει την ικανότητα Touch, δηλαδή είχα ανοίξει το φορητό υπολογιστή Ultrabook και μπορούσαμε να πατήσουμε επάνω στην οθόνη. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τα Convertible Ultrabooks. Και τι είναι Convertible Ultrabook? Πάμε να δούμε τις αμέσως. Λοιπόν, ανοίγω εγώ την οθόνη του υπολογιστή και μπορώ κανονικά να πικρολογήσω στο πικρολόγιο, έτσι, λογικό. Επίσης μπορώ να ακουμπήσω την οθόνη γιατί είναι Touch και αναγνωρίζει το χέρι μου. Είναι οθόνη αφής. Οπότε και αυτό λογικό γιατί το είχαμε δει και σε προηγούμενο επεισόδιο. Πάμε να δούμε τη σημερινή δυνατότητα. Ο συγκεκριμένος υπολογιστής ονομάζεται Convertible Ultrabook γιατί αν εγώ πιέσω την οθόνη με τα δύο δάχτυλα προς τα μέσα, η οθόνη ξεκουμπώνει. Μπορεί να κάνει ολόκληρη στροφή προς τα πίσω, κουμπώνει έτσι και μπορώ να κλείσω τώρα το κάλυμα και να έχω μια ταμπλέτα. Έναν υπολογιστή tablet λοιπόν.
και να κάνω διάφορες ενέργειες, έτσι, να πάρετε το επιστημονικό μου ύφος. Και μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα και διάφορες εργασίες. Όπως να μπω στο ίντερνετ με τον Internet Explorer π.χ. και να ψερφάρω στο ίντερνετ, να επισκεφτώ τα αγαπημένα μου site και να δω τα αγαπημένα μου βίντεο από το YouTube. Επίσης, αυτό που θέλω να δείξω σήμερα είναι μια εφαρμογή δυνατή, η οποία εφαρμογή λέγεται Travel. Υπάρχει μέσα στο λειτουργικό των Windows 8 χωρίς να την αγοράσετε επιπρόσθετα. Κάνουμε λοιπόν το δεξιό μας αντίχειρα προς τα αριστερά, επιλέγουμε το search και γράφω εγώ Paris. Επειδή έτσι μου αρέσει το Paris, έτσι μου. Λοιπόν, γράφω Paris και μου λέει εδώ πέρα τι μου λέει, ότι δεν υπάρχει, λέει, κουτσούμπα Paris μέσα στο λειτουργικό σου. Δεν έχει κανένα αρχείο Paris. Δεν πειράζει όμως. Πατάω την επιλογή Travel και ψάχνει αυτόματα μόνη της στο ίντερνετ. Ψάχνει να μου βρει αποτελέσματα για το Παρίσι. Μου βγάζει λοιπόν την πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι. Μου λέει τι νόμισμα έχει, ευρώ. Παρακάτω μου έχει φωτογραφίες. Μπορώ να δείξω και να ανοίξω και να δείξουμε φωτογραφίες. Όπως βλέπετε, μας αρέσει το Παρίσι. Εντάξει, φωτογραφίες καλό πέρα. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας και μας έχει attractions. Ποια μέρη να επισκεφτούμε. Πώς να κάνουμε νυχτερινή ζωή, nightlife και φυσικά σε ποια εστιατόρια να πάμε να φάμε γαλλική κουζίνα. Όμως, αυτό που κλέβει την παράσταση, αγαπητοί φίλοι, είναι η επιλογή πανόραμα. Πατώντας λοιπόν επάνω στο πανόραμα, μου εμφανίζει εμένα τον πύργο του Άιφελ, μια φωτογραφία. Δεν είναι όμως απλή φωτογραφία, είναι 360 view. Είναι εικόνα 360 μοιρών, όπως βλέπετε. Μπορώ να δω πώς είναι ακριβώς ο πύργος του Άιφελ, πώς είναι τα περίχωρα. Οπα, βλέπουμε εδώ, ψηλό, αμάν. Αμά είσαι ψηφοφοβία, την έκανες. Και βλέπουμε σε 360 view όλο τον πύργο του Άιφελ. Θέλουμε να πάμε ή δεν θέλουμε. Βλέπουμε όλα τα τοπία. Α, δεν βλέπω ένα τύπο ξαπλωμένο κάτω και γίνεται εκεί αυτός. Δεν μ' αρέσει εμένα, δεν μ' αρέσει ο μεθυσμένοι τύποι, οπότε μπορώ να επιλέξω να μην πάω, αλλά τώρα έχω μια πάρα πολύ καλή ιδέα το τι εστί πύργος του Άιφελ. Λοιπόν, αυτά με την επιλογή Travel. Ήθελα να σας τη δείξω, να σας την παρουσιάσω μέσα από τα Windows 8, μπορείτε να το κάνετε χωρίς να κατεβάσετε κανένα επιπρόσθετο πρόγραμμα. Όλα αυτά γίνονται μέσα από το ίντερνετ. Λοιπόν, αυτά σήμερα με τα Ultrabooks. Επιστρέψαμε εδώ πέρα. Κωνσταντίνε, θέλω να μου δώσεις αναρκά το λόγο σου, ναι, ότι αυτά τα πάρα πολύ χαριτωμένα αστιάκια θα πάψουν να υπάρχουν. Ποια αστεία για τα Ultrabook? Εδώ λέει το ολόκληρο πράγμα. Τα Ultrabook, εντάξει, παρουσίασε το Ultrabook, επιστρέψαμε από το Ultrabook. Τώρα εγώ απλώς επιμένω σε ένα πράγμα το οποίο με κάνει πραγματικά να αισθάνομαι αμήχανα, ρε παιδί μου. Γιατί ξεκινάς και λες κάτι το οποίο εμένα μου ρίχνει μια κλωτσιά και με πετάει έξω από το σετ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αισθάνομαι πάρα πολύ αμήχανα με αυτά τα χαριτωμένα αστιάκια. Αυτό εννοώ. Κατάλαβα, είσαι μηχανόμενο. Τέλος πάντων. Τι είσαι, και δώσ' μου κάτι. Έχεις δίκιο, δώσ' μου ένα. Μου δίνεις το λόγο σου ότι θα σταματήσει να είσαι τόσο χαριτωμένο. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν συνεχίζουμε την εκπομπή πιο σοβαρή από ποτέ. Ωραία. Και τώρα θέλω να σου δώσω αυτή τη Samsung Galaxy. Εμείς εδώ προσπαθούμε να μην διαφημίσουμε, ας πούμε, τα προϊόντα, τα περνάμε έτσι λίγο στον ντούκου, αλλά το κάνουμε τέλος πάντων με πολύ διακριτικό τρόπο. Σου δίνω τώρα τη Samsung Galaxy και στη δίνω διακριτικά τη Samsung Galaxy εδώ πέρα, η οποία δεν έχει. Είναι λίγο ρετρό, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν στη χαρίζω, στη δίνω. Απλώς για να πεις κάτι. Ωραία. Τι θέλεις να πεις για τη Samsung Galaxy? Ότι θα τη δείξω στη συνέχεια και τώρα μπορούμε να πάμε στην break. Τώρα εμείς πάμε να δούμε τη νέα Galaxy κάμερα. Και τι είναι η Galaxy κάμερα? Είναι μια φωτογραφική μηχανή υψηλής ευκρίνειας, η οποία έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Ευθύς αμέσως την ανοίγω και μπορείτε να δείτε τη μεγάλη οθόνη αφής που διαθέτει, τη μεγαλύτερη μάλλον οθόνη αφής σε κάμερα, η οποία φοράει λειτουργικό Android στην τελευταία του έκδοση, το Jelly Bean. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν με τη συγκεκριμένη κάμερα? Πολύ απλά, εκτός από φωτογραφίες, λειτουργεί σαν ένα σύγχρονο smartphone. Δηλαδή, ανοίγετε, βγάζετε φωτογραφίες και παράλληλα μπορείτε να ακούτε τα τραγούδια MP3 που έχετε περάσει μέσα. Μπορείτε να μπαίνετε στο Facebook, Foursquare, να κατεβάζετε όλες τις εφαρμογές από το Play Store. Φυσικά, μπορείτε να παίζετε παιχνίδια και να κάνετε ό,τι κάνει ένα σύγχρονο κινητό τηλέφωνο. Τώρα, έχει και κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες η κάμερα. Πατώντας το αριστερό κουμπί, βγαίνει το flash, διαθέτει ανάλυση 16 MP και 21 φορές οπτικό zoom. Πάμε λίγο να δούμε πώς λειτουργεί το μενού και να δούμε την ανάλυση που έχουν οι φωτογραφίες της. Εγώ θέλω να σας δείξω
την ποιότητα της φωτογραφίας και του zoom, πάμε να δούμε αρχικά μια φωτογραφία που είχα βγάλει στην Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη μου. Είμαι λοιπόν έξω από ένα κατάστημα που είχα επισκεφτεί και τραβάω το απέναντι κτίριο. Θα κάνουμε zoom να δείτε με την κανονική ανάλυση, το κανονικό zoom, μισό λεπτό. Και όπως βλέπετε, στοχεύω στο αριστερό παράθυρο. Βλέπετε ότι έχει αρκετά καλό zoom. Πάμε τώρα όμως να δείτε το καλό της υπόθεσης. Πηγαίνοντας στην άλλη φωτογραφία που τράβηξα με 21 φορές οπτικό zoom, μπορούμε να δούμε σε πολύ μεγάλη ευκρίνεια το παράθυρο και βλέπουμε μέσα είναι ένας άνθρωπος. Φαίνεται δηλαδή μέχρι και ο άνθρωπος από μια απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων. Πραγματικά σας δίνει πολλές δυνατότητες 21 φορές zoom στην κάμερα. Κάποιες άλλες λειτουργίες που μπορούμε να δείξουμε είναι το μενού, λειτουργεί ακριβώς όπως τα smartphones, μπορείτε να ακούμε μουσική, έχουμε αρχεία, έχουμε βίντεο, μπορείτε να τα τραβήξετε και βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Γενικότερα μπορείτε να κάνετε πάρα πολλές λειτουργίες σε κομψό σχεδιασμό και η λαβή βοηθάει πάρα πολύ να πιάνετε την κάμερα, το λεγόμενο grip. Και αυτές είναι οι δυνατότητες της συγκεκριμένης Galaxy κάμερας, μπορείτε να την βρείτε σε όλα τα καταστήματα πλέον κυκλοφορεί. Τις αποφάσεις. Οπα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Για να ακούσουμε λοιπόν. Λοιπόν, νομίζω ότι η εκπομπή χωλαίνει, ναι, σε επίπεδο αυτοσχεδιασμού. Δηλαδή, ξέρεις, προσπαθούμε ρε παιδί μου να αυτοσχεδιάσουμε και να κάνουμε πράγματα έτσι πολύ χαριτωμένα και τη στιγμή και όλα αυτά και δεν μου αρέσει καθόλου. Οπότε, για την επόμενη πάσα, ναι, αποφάσισα ότι θα μείνω προσκολλημένος σε αυτά τα υπέροχα κείμενα που εσύ, ο Κωνσταντίνος, θα γράφει τα κείμενα, mm-hmm, παιδιά, που να τα ξέρετε στην εκπομπή, αλλά εμείς προσπαθούμε να αυτοσχεδιάσουμε. Τέρμα οι αυτοσχεδιασμοί. Τέρμα. Τελειώσαμε τους αυτοσχεδιασμούς. Από εδώ και πέρα θα είμαστε πιστοί στο κείμενο. Και για του λόγου του αληθές. Τη λέξη χολένη, εγώ την έγραψα. Μ' αρέσει. Είναι σίγουροι οι τηλεθεατές. Περνάμε λοιπόν στη συνέντευξη της Ειρήνης Δούκα. Ειρήνης Δούκα. Πάμε. Η πόλη μου λέγε να μείνω, μα εγώ απόψε την αφήνω. Καλώς όρισες σε κάτι διαφορετικό. Τι κάνεις εσύ και η τεχνολογία, πώς θα περνάτε? Αναγκαίο κακό, να το πω. Κακό κιόλας. Ξέρεις το κακό τι? Όχι. Κοίταξε. Έχω αισθανθεί πάρα πολύ καταπίεση από τεχνολογία, γι' αυτό το λέω. Α, ναι, για πες μας, τις εμπειρίες σου. Δηλαδή, εγώ καταπιέσαμε πάρα πολύ που πρέπει να έχουμε κινητό πάντα μαζί μας και που παρεξηγείται ο καθένας όταν δεν απάντησε το κινητό, δεν με πήρε σε μία ώρα, γιατί το έπληξες, τι έπαθες. Μπορεί να σε βρει ο καθένας παντού, αυτό με ενοχλεί. Ναι, αλλά είμαστε ερωτευμένοι και σε παίρνει το αίσθημα, λες, α, με πήρε, τι ωραία, α, το κινητό μου. Ήταν πιο ωραία όταν μπορούσα να σε βρει μόνο στο σπίτι. Ή με γράμμα. Με γράμμα σίγουρα ήταν πιο ωραία. Γελάς εσύ, εμένα μου άρεσε. Ναι. Η ιδέα, όταν το βλέπω στις ταινίες, δηλαδή, γιατί δεν υπήρξε ποτέ. Καλά, ναι, ούτε εγώ, δηλαδή, δεν το ξέρω καν. Μπαίνεις Facebook. Μπαίνω στο Facebook, γιατί είναι δουλειά μας, έτσι. Δηλαδή, εάν δεν ενημερώσεις τον κόσμο σου από το Facebook, mm-hmm, πολύ δύσκολο πώς να το κάνεις. Τι σου λένε και στο Facebook, δηλαδή, επειδή έχεις και θαυμαστές, τους αρέσει η δουλειά σου, τι σου λένε εκεί πέρα, σε έχουν ενοχλήσει ποτέ λίγο περισσότερο από το κανονικό, ένας περίεργος τύπος? Εντάξει, δεν το έχω αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Μια-δυο φορές, αλλά ξέρεις, οτιδήποτε τέτοιο απλά το αγνοώ. Από video games πώς πας? Video games. Το μόνο που μπορώ να σου πω από video games που έχω κολλήσει στη ζωή μου είναι τα παιχνίδια με κρυμμένα αντικείμενα. Εγώ σαν αγόρι είμαι και πολύ της δράσης, ξέρεις. Αμάξια, ναι, πόλεμοι, γενικότερα. Και αυτό μ' αρέσει. Ποιο? Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν το αμάξι που τρέχεις. Ναι, ναι. Σας αρέσει ταχύτητα δηλαδή. Μ' πάρα πολύ αυτό. Μάλιστα. Είχα κάτσει, κάποια στιγμή ένας φίλος είχε όλο το σκηνικό αυτό με το τιμόνι. Τιμόνι που οδηγάς και πας και γίνεται χαμός. Ναι, και νιώθεις και όλη την ένταση. Ναι. Μπράβο τους. Ήταν πολύ ωραία. Σε σχέση με τη δουλειά σου, αυτή τη στιγμή που κάνεις, πού τραγουδάς, πού εμφανίζεσαι, τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή κάνω διάφορες εμφανίσεις που κάνεις. Μπορεί, όπως είπα, να ενημερωθεί από το Facebook, το δικό μου και από το Ειρήνη του Καγκρέκη, γιατί αυτή τη στιγμή στη ζωή μου έχω το project το οποίο φτιάχνω. Το φτιάχνω μαζί με τον Greg Kay και γράφουμε όλα τα κομμάτια μαζί
Και... το site. Έχει το site. Okay. Το Facebook. Το Facebook. Ναι, ναι, ναι. Το δικό μου είναι το Ειρήνη Δούκα, ο Λαγιώτα. Το κοινό μας όμως είναι Ειρήνη Δούκα Greggy K. Δηλαδή και στα δύο μπορείς να βρεις οτιδήποτε κάνω αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Όπως και κομμάτια που ανεβάζω και διάφορα πράγματα που κάνουμε στούντιο που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Άρα τα smartphones είναι πολύ χρήσιμα. Δηλαδή πας στο στούντιο, μας τραβάς μια μικρή, έτσι, ένα μικρό update, το ποστάρεις. Ναι, από αυτή την άποψη δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ωραία. Κακώς το είπα, κακό λοιπόν. Είναι καλό. Και από παιχνίδια πώς πας, δηλαδή αν σου πω τώρα σε ένα επεισόδιο να έρθεις στο X-Player να παίξουμε αντίπαλοι. Ναι. Θα μας κάνεις την τιμή ή θα φύγεις τρέχοντας. Δεν θα προλάβεις να παίξεις. Γιατί. Θα έχω χάσει από την αρχή. Δεν πειράζει, όμως θα θέλει να έρθεις. Τι παιχνίδι. Παίξουμε κάτι απλό, δεν ξέρω, κάτι σαν Super Mario, κάτι πολύ, πολύ παιδικό. Α, ούτε αίματα, ούτε σκοτωμή. Μπορούμε να παίξουμε βέβαια και κάτι με αυτοκίνητα. Με σκοτωμούς, με box και τέτοια. Αυτά μου αρέσουν. Ωραία είναι αυτά. Α, και αυτά σας αρέσουν. Ναι. Ωραία, οπότε θα παίξουμε η box ή αυτοκίνητα. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη. Θα τα πούμε ίσως στο στούντιο του X-Play. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η συνέντευξη της Ειρήνης Δούκα. Έχει γενικά ενδιαφέρον να ακούς μια γυναίκα να μιλάει για video games. Γιατί και εγώ όταν προσπαθώ να σκεφτώ ποιος παίζει video games, πάντα μου έρχονται άντρες στο μυαλό. Δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα παρέα να κάθεται και να παίζει, να λιώνει στα βίντεο παιχνίδια. Εντάξει, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άντρες, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά σιγά σιγά μπαίνουν και οι γυναίκες. Εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή είναι το ποσοστό γύρω στο 25%. Το γυναικών με 30 παίζουν. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι είχα διαβάσει, δεν είμαι και τέλειο σίγουρο. Τέλος πάντων, όντως απολαύσαμε τη συνέντευξη. Στη συνέχεια όμως, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να δούμε ένα unboxing. Σε συνεργασία λοιπόν με τους Unbox Colleagues ανοίγουμε διάφορες συσκευασίες, συλλεκτικές και μη παιχνιδιών. Σήμερα θα δούμε ένα πληκτρολόγιο, θα το κάνουμε unboxing και θα δούμε ένα gaming πληκτρολόγιο για να δούμε πώς μπορούν οι gamers να παίξουν πιο εύκολα και με μεγαλύτερη άνεση όλα τους τα παιχνίδια και κυρίως τα διαδικτυακά. Πάμε σε συνεργασία με τους Unbox Colleagues να δούμε ένα φοβερό unboxing. Γεια χαρά, Unboxers! Στο σημερινό επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στο Razer Black Widow Ultimate Mechanical Gaming Keyboard, την αναβαθμισμένη έκδοση του απλού Black Widow της εταιρείας. Το συγκεκριμένο ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική των πλήρως μηχανικών πλήκτρων, τα οποία έχουν δύναμη ενεργοποίησης στα 50 γραμμάρια. Το ανοίγω και φυσικά το πρώτο πράγμα που έρχομαι σε επαφή είναι το ίδιο το πληκτρολόγιο. Αφαιρώ το προστατευτικό κάλυμα και ό,τι άλλο χρειάζεται και βγάζω το keyboard από το κουτί. Το πληκτρολόγιο συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω USB θύρας. Στο ίδιο καλώδιο υπάρχει ένα επιπλέον USB και δύο audio jacks, ένα για το μικρόφωνο και ένα για τα ακουστικά. Αυτά ουσιαστικά λειτουργούν ως προεκτάσεις των υποδοχών που βρίσκονται στα αριστερά του πληκτρολογίου. Το καλώδιο είναι αισθητά παχύ, όχι και τόσο εύκαμπτο και αποτελείται από υφασμάτινες ίνες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το βάρος του είναι αισθητά μεγάλο, κάτι που εκτός από κύρος του χαρίζει και σταθερότητα κατά τη χρήση. Τα πλήκτρα στην Ultimate έκδοση φωτίζονται ατομικά με ένα όμορφο διακριτικό μπλε χρώμα, όπως και το λογότυπο της Razer στο κέντρο της συσκευής. Όπως προείπα, το Black Widow Ultimate είναι μηχανικό πληκτρολόγιο με πλήκτρα τεχνολογίας Cherry MX Blue. Αυτό σημαίνει ότι η απόκριση είναι ταχύτατη, μόλις 1 μιλισεκόν, και το feedback σε παιχνίδια αστραπιαίο. Η Cherry MX Blue τεχνολογία, σε αντίθεση με τις Brown και Black, χαρίζει έναν έντονο κλικ θόρυβο κατά την πληκτρολόγηση. Τώρα λοιπόν τελείωσε η θεματολογία μας για σήμερα. Τι θυμίζουμε στους φίλους, αγαπητέ Ζόρζ? Ότι πηγαίνουμε αν θέλουμε να υποβάλουμε τα παράπονά μας ή τα σχόλιά μας ή αν θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι ή να εξηγήσουμε εμείς κάτι σε τηλεθεατές. Μπαίνουν οι τηλεθεατές στο X-Player TV στο Facebook και γράφουν ό,τι γουστάρουν. Ακριβώς, και κάνετε και like, έτσι μην το ξεχάσετε. Αν θέλετε. Αν. Αν.
Αυτά λοιπόν από εμάς για αυτή την εβδομάδα. Θυμίζουμε το βράδυ, δείτε τις μούρες μας στις 1 και 10. Στη 1 και 10. Στη 1 και 10. Μα είσαι στις 1 γιατί... Όχι, στις είναι στη 1. Ναι. Στις... τέλος πάντων, είναι στη 1. Είναι στη 1. Είναι μία η ώρα. Στη 1, στις 2, στις 3. Ξεχνιέμαι εγώ, οπότε... Όχι, στέμα. Τα λέμε στη 1 και 10 το βράδυ. Προς το παρόν, να φάτε τίποτα γιατί... Εδώ έχει πέσει πείνα. Γεια σας.